Rebound από τον Μότσνικ. Νέα προσπάθεια για βνηδιασμό, αλλά πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Παλάσιο. Κλέψιμο που πήγε να επιχειρήσει ο Κίνγκ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σίμονς. Η μπάλα τελικά θα πέσει μέσα στο καλάθι του Περιστερίου. Οι γηπεδούχοι μειώνουν σε 4-8. Ήταν η πίεση και περισσότερη αποφασιστικότητα. Να πάμε όμως και στην Ευγενία Γίτα, η οποία παρακολούθησε το time out της οδηγίας του Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος φανταζόμαστε Ευγενία θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος απόλυτα. Καθώς και ικανοποιημένος ο Αργύρης Πεδουλάκης, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει κτίσει ήδη μια διαφορά, ζήτησε λοιπόν από τον Σκοτ κάθε φορά που ελευθερώνεται να εκτελεί από τον γραμμή των 6.75, καθώς έχει 2 στα 4 τρίποτα και να συνεχίσουν το passing game. Ο Τσιάκος θα προσποιηθεί, θα κάνει το συγκρό πόδρα αυτή τη φορά, θα μπει μέχρι μέσα στο καλάθι. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Σίμονς που αποτελεί dub team εκεί που έγινε από Πέτρουλα αλλά και Τσιάκο. Έκλεισε το οπτικό πεδίο στον Αγγελόπουλο. 9 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης για την Καβάλα. Ο Σίμονς θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αγγελόπουλο. Ο Τσιάκος δίστασε εκεί να κάνει το σουτ τριών πόντων. Ο Παπα-Νικολάου. Στοπ εδώ μπροστά μας από τον Τσέντιξ Σίμονς, ο οποίος πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για το Περιστέρι που έχει μόλις 3 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Εδώ σε επανάληψη τελευταία φάση. Όχι, ήταν κανονικό νομίζω. Κανονικό το κόψιμο και μάλιστα στην άνοδο και στο πιο ψηλό σημείο. Κέφαλη για τον Πεδουλάκη, ο οποίος τελικά υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, αλλά είναι λογικό κάποιοι από αυτούς να έχουν επηρεαστεί από την αποχή. Στεφανίδης. Χρησιμοποιούν αυτή τη διαγώνια πάσα πάρα πολύ, δύο συνεχόμενες φορές. Το παιχνίδι της Καβάλας κουβαλά την μπάλα σε ρόλο playmaker. Είναι παίκτης που έχει την ευκαιρία στο κατέβασμα της μπάλας. Η πάσα τώρα για τον Σίμονς. Εξαιρετική πάσα. Φάουλ από τον Λούμπι πάνω στον Σέντρικ Σίμονς, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Εδώ ο Λούμπι. Η Καβάλα έχει την πολυτέλεια να έχει αρκετούς παίκτες περιφερειακούς οι οποίοι μπορούν να έχουν καλό χειρισμό της μπάλας. Ο Παλάσιος, ο Στεφανίδης, ο Μάκιντος ακόμα και ο Καραποστόλου. Και έτσι δεν έχουν ας πούμε, πρόβλημα ποιος από όλους θα βρίσκεται με την μπάλα στα χέρια του. Και μέσα σε χειροκροτήματα από τον κόσμο, από το κοινό της Καβάλας, ο Στεφανίδης κάθεται στον πάγκο για να περάσει το παιχνίδι και πάλι ο Παλάσιο. Παρόλο που ήταν εξαιρετικός ο Στεφανίδης, είναι καλή η αλλαγή γιατί προέρχεται από τραυματισμό. Να του μείνει η εικόνα η καλή, να ξαναμπεί μέσα και να είναι πάλι καλός. Χρειάζεται και ξεκούραση. Ξέρετε, υπάρχει το εξής με τους τραυματισμένους παίκτες που επανέρχονται. Εγώ θεωρώ ότι. Ενώ μπήκε η... Καραποστόλου. Ωραία πάσα στον Σίμονς. Αυτός θα αστοχίσει, θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Θα πετύχει το καλάθι. Θα διορθώσει το λάθος, θα κερδίσει και φάουλ ο Αμερικανός. 48-37. Και μπόνους, μία βολή για τον Σέντρικ Σίμονς. Εδώ σε επανάληψη. Το επιθετικό rebound, το καλάθι. Και το φάουλ για τον Αμερικανό, ο οποίος παρουσιάζει τελείως διαφορετικό φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πραγματικά, φέτος την χρονιά. Αυτό ήταν το πρώτο του rebound στην αναμέτρηση. Ο Βρούκης εκεί ωραία προσπάθεια. Πέφτει πολύ ωραία με αυτή την τρίπλα τον Χαφ. Αλλά ωραία ότι έκοψε την μπάλα. Και για μια ο Τσιάκος θα καθίσει στον πάγκο με εντολή του Αργύρη Πεδουλάκη. Ο στόπ έχει το καλάθι. Άλλο ένα στόπ από τον Σέντρικ Σίμονς. Και τέλος πρώτης περίοδου, παραλίγο να πετύχει ένα εντυπωσιακό τρίποντο ο Μίλτον Παλάσιο. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει τα πιο εύκολα, θα πετύχει εδώ το δύσκολο ο Αμερικανός. Εδώ και πάλι το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Σίμονς στην προσπάθεια του Σκοτ. Προσποίηση του Γιώροβιτς. Θα αστοχίσει το rebound από τον Σίμονς, άλλο ένα rebound για τον Σίμονς και φάουλ από τον Τσιάκο. Έχει ήδη 12 rebound ο Σίμονς, 11 πόντους, έχει πετύχει ήδη το double-double. Ευστοχή και στην βολή, 51-41. Και 52-41. Από την περιφέρεια είναι άστοχος ο Σίμονς στο επιθετικό rebound. Σίμονς με τον Μπάκαριτς. Μία σου και μία μου. 3-2, ε. Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το η υπεροπλία μέσα στο καλάθι και δίνει την μπάλα εκεί που πρέπει. Είναι φυσιολογικό απόλυτο. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το Μαρούσι στο συν 10 με τον Μπάγκαριτς να έχει 6 πόντους. Με 2-3 δίποντα, 2-3 βολές. Εδώ έκανε το φάουλ πάνω στο Σίμονς και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τον τραβάει στον πάγκο, τον αποσύρει για να τον ξεκουράσει, να τον προφυλάξει ενδεχομένως στο τέλος της πρώτης περίοδου και από ένα επιπλέον να ανεπιθύμει το φάουλ. Βάζει στην θέση του τον Μπόγιτς. Για να ακούσουμε ξανά τον Κώστα Σκουλά, ενώ είδαμε και τον μπάγκα στον πάγκο του Μαρουσίου. Ναι, Κώστα. Ναι, να πούμε και τον Μπόγκετς ότι παίζει με πρόβλημα. Έχει κύλη στην μέση και... Να τους παίκτες σου περισσότερη πίεση στην άμυνα, να ελέγξουν τα rebound όποτε μπορούν να τρέξουν και στην επίθεση σε σετ παιχνίδι να έχουν υπομονή να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να τελειώσει επιθέσεις με πίκ εν ρολ. Ο Σίμονς έχασε τις μάχες από τον Μπάγκαριτς. Εδώ απέναντι στον Μπόγκετς όμως δεν έχει πρόβλημα να τον νικήσει και να σκοράρει για το 22-17. Η Καβάλα πλησιάζει στους 5. Γρήγορα θα ψάξει τον Μπάγκαριτς ο κύριος Αλεξανδρής. Δούλεψε σωστά πίσω από τα σκριν και εκτέλεσε από τα 6.75 εύστοχα. Ακριβώς, Βαγγέλη, αυτό που σχεδίασε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, αυτό έγινε σε αυτή τη φάση, το σύστημα 4. Για... Που βγάζει τον κόμματο ή τουλάχιστον που βγάζει μέχρι απόψε τον κόμματο για ελεύθερο σουτ. Από αύριο κάποιος άλλος θα προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σύστημα και κάποια ακόμη που ήταν φτιαγμένα για τον κόμματο. Νωρίτερα κέρδισε το φάουλ. Κοίταξε, ο Σίμονς είναι ένας παίκτης ο οποίος, Βαγγέλη, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένας εναντίον ενός με πλάτη όπως μπορεί να δημιουργήσει ο Μπάγκαριτς. Τελειώνει η φάση, παίρνει επιθετικά rebound. Κατάλαβες, αυτή τη στιγμή έχουν λείψει αυτά στο σημερινό παιχνίδι. Έχει πρόβλημα η Καβάλα. Έχει βάλει μόνο 6 πόντους σχεδόν σε όλο το δεκάλεπτο. Και όσον αφορά και το κόμματο, θα Βερσέ, το οποίο ήταν πάρα πολύ της μόδας στην εποχή του Αμπτούλ Τζαμπάρ. Σίμονς θα πάρει μια μικρή ρεβάνς εδώ από τον Μπάγκαριτς. Ξανά. Έδωσε βοήθεια ο Μπάγκαριτς. Και έμεινε μόνος του ο Σίμονς. Ναι. Κάρφωσε με Χαριτόπουλο στο κενό. Αλλά με το ένα χέρι δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Σίμονς στο rebound. Η Καβάλα έχει ψηλώσει το σχήμα από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι, Μαγκελόπουλο, Γιώροβιτς και Σίμονς. Παίζει και ζώνη. Έχει κλείσει τα εύκολα σουτ. Σίμονς από την κορφή της ρακέτας. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. 43-35. Έχει πολύ ψωμί το μάτς. Μα έτσι ήταν. Έπρεπε να κόψει από την άλλη μεριά ο κόμματος. Αγγελόπουλος, ο Μπάγκαριτς πήγε στον πάγκο. Ο Μπόγκιτς στην πεντάω του Αμαρουσίου. Πάει στο μαρκάρισμα αυτός του Σίμονς πλέον. Παλάσιο, Σίμονς με το Χουέρτα σε μις μάτς. Τρίτο συνεχόμενο καλάθι του Σίμονς. Περιόδου το μόνο ζητούμενο πλέον ήταν η διαφορά. Και να δούμε πού θα καθίσει αυτή η διαφορά. Γιώροβιτς, ωραία για το Σίμονς που καρφώνει. 74-60. Στεφανίδης από την εσωτερική, Σίμονς από τα 2 μέτρα, 74-62.